σε εξέλιξη πρωτοβουλία Αβέροφ Νεοφύτου για την διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης στον τραπεζικό τομέα. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της ΕΤΙΚ για προειδοποιητική 24ωρη απεργία στην Ελληνική Τράπεζα την ερχόμενη Τρίτη, ο ίδιος είναι σε διακριτικές κινήσεις και επικοινωνίες, κατά την έκφρασή του, τόσο με τράπεζες όσο και με τους τραπεζοϋπαλλήλους, με στόχο την επίλυση του προβλήματος. Τα προβλήματα είναι εκεί και θα παρουσιάζονται κάθε μέρα. Όχι απλά για να κάνουμε ανάγνωση, αλλά να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις, σημείωσε χαρακτηριστικά. Και θα προσπαθήσω, ακόμα μία φορά, να διαφυλάξουμε την εργατική ειρήνη και να βρεθούν λύσεις για το καλό και του τραπεζικού συστήματος και των εργαζομένων, αλλά και της οικονομίας του τόπου. Αφού εξέφρασε τον σεβασμό του στα εργασιακά θέσμια και το δικαίωμα του οποιοδήποτε οργανισμού να παίρνει αποφάσεις, ο κύριος Νεοφύτου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τις ηγεσίες των τραπεζών για την κοινωνική τους ευθύνη. Και ειδικά οι τράπεζες στην Κύπρο. Γιατί κρατήθηκαν κάποιες από αυτές, όχι όλες δυστυχώς, γιατί έγιναν θυσίες από καταθέτες, από κατόχους αξιογράφων, από μετόχους, από το σύνολο των Κυπρίων φορολογουμένων. Δεν πρέπει να το αγνοούν αυτό. Όπως ο κάθε οργανισμός έχει κοινωνική ευθύνη, κατέληξε, πολύ περισσότερο κοινωνική ευθύνη έχουν οι οργανισμοί, όπως είναι οι τράπεζες, που χωρίς την στήριξη των καταθετών και άλλων δεν θα μπορούσαν να ήταν σήμερα στην κατάσταση που βρίσκονται.